Η διαδικασία για την κατεδάφιση των πρώτων αυθαιρέτων μετά τη φωνική πυρκαγιά της Ανατολικής Αττικής έχει ξεκινήσει. Μέσα στις επόμενες ημέρες η αποκεντρωμένη διοίκηση θα προχωρήσει την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων, μεταξύ των οποίων και 27 κατασκευών στην περιοχή της Μάνδρας που βρίσκονται μέσα στα ρέματα που προκάλεσαν τις μεγάλες πλημμύρες του Νοεμβρίου. Στη σύντομη αυτοψία που κάναμε με την κάμερα της ΕΡΤ, βρεθήκαμε εδώ, στο ρέμα Σούρες, όπου ήρθαμε αντιμέτωποι με μια σειρά από αυθαίρετες κατασκευές, μερικές από τις οποίες ευθύνονται για τις φωνικές πλημμύρες της 15ης Νοέμβρη. Μία από αυτές, πίσω μου, η μάντρα του σπιτιού, η οποία κυριολεκτικά κατεδαφίστηκε από την ορμή των φερτών υλικών που κατέβασε το ποτάμι. Λίγο πιο χαμηλά, ακόμη ένα μνημείο αυθαιρεσίας, μια αποθήκη που κτίστηκε πάνω στην κήτη του ρέματος, οδηγώντας τα νερά υπογείως μέσω ενός αυτοσχέδιου αγωγού. Βρισκόμαστε μέσα στην κήτη του ρέματος Σούρες και η μάντρα που βρίσκεται στα αριστερά μου ήταν μία από τις αυθαίρετες κατασκευές που παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά του Χυμάρου στις φωνικές πλημμύρες της 15ης Νοέμβρη εδώ στη Μάνδρα. Μετά τον εφιάλτη που έζησαν τον περασμένο Νοέμβριο οι κάτοικοι της Μάνδρας, ψηφίζουν ναι στην κατεδάφιση αυθαιρέτων εντός ρεμάτων, επισημένοντας ωστόσο τις αντιφάσεις μιας πολιτικής δεκαετιών που νομιμοποιούσε εκ των υστέρων ή αδειοδοτούσε εκ των προτέρων κατασκευές χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις. Είμαστε υπέρ να φτιαχτεί, να τακτοποιηθεί αυτό το ζήτημα του νερού. Τι άλλο να σας πω. Αντιπλημμυρικά έργα και κατεδαφίσεις αυθαιρέτων. Κατεδαφίσεις, ό,τι είναι να φτιαχτεί το πράγμα, να μας φύγει αυτός ο μεγάλος βραχνάς. Άμα είναι αυθαίρετα κάτι, θα μου πεις ότι πώς πήραν άδειες πολεοδομίας ή αυτά. Αλλά μένα αυτά είναι άλλη ιστορία. Πού να ξέρω εγώ τώρα πώς δοθήκανε άδειες, πώς πήραν νερό, Αλλά νομίζω ότι τα αυθαίρετα πρέπει να γίνει κάτι με τα αυθαίρετα. Πώς επιτρέπηκαν αυτά τα πράγματα οι πολεοδομίες, πώς επιτρέψαν να γίνουν αυτά τα πράγματα, κτίσματα μέσα σε ρέματα, ρε παιδιά, για το Θεό. Ωστόσο, προτεραιότητα για τη Μάνδρα εξακολουθούν να αποτελούν τα αντιπλημμυρικά έργα. Ήδη εδώ και τρεις εβδομάδες έχει ξεκινήσει η προσπάθεια από την περιφέρεια Αττικής για τη διευθέτηση των δύο μεγάλων ρεμάτων της περιοχής. Ο στόχος είναι να αποκτήσει το ρέμα μια σταθερή διατομή, γι' αυτό λέμε η διευθέτηση του ρέματος, να μην μπαζώνεται και να ξεμπαζώνεται όπως γίνεται συνήθως. Θα γίνουν καινούργια τεχνικά, θα συνδεθούμε με το τεχνικό της Αττικής Οδού που είναι κατά τη δίπλα στην Αττική Οδό και θα φέρουμε και το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης με ένα κλειστό αγωγό στο Σούρες. Ουσιαστικά δηλαδή δεν θα έχουμε πάλι τις πλημμύρες και τις μάνδρας. Έχουν γίνει όλες οι υδραυλικές μελέτες που απαιτούνται για αυτό το έργο. Και η τροπή που θα κάνουν. Θα σωθεί ο κόσμος. Να πούμε την αλήθεια. Η διευθέτηση των ρεμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 10 μήνες. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια η έλευση του χειμώνα να βρει καθαρισμένες τις κήτες των ρεμάτων. Κάτι που σημαίνει ότι το συντομότερο επιβάλλεται να ανοίξουν και πάλι σημεία όπως αυτό στο ρέμα Σούρες και αυτό στο ρέμα της Αγίας Εκατερίνης που μπαζώθηκαν εκ νέου μετά τις φωνικές πλημμύρες με σκοπό να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων.